Πολύ ωραία. Έχει μια πολύ ωραία κάλυψη η κυβέρνηση και μπράβο της. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην κυβέρνηση, αν θέλετε, να πω δύο κουβέντες. Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπω μια ησυχία στην κυβέρνηση, μέσα σε μια γενικότερη ησυχία. Ναι. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Δηλαδή. Αλλά μια ησυχή κυβέρνηση βλέπω, παιδί μου, μια ησυχή κυβέρνηση. Κάτι θες να πεις, τι θες να πεις. Τίποτα, λέω. Βλέπω μια ησυχή κυβέρνηση. Ήσυχα, ρε! Μια γενικότερη ησυχία. Τι θες να πεις, ησυχία ή μακαριότητα. Λέω. Περιγράφεις τώρα. Λέω. Ναι. Εγώ μπορώ, αν ήθελα να πω μακαριότητα, θα έλεγα μακαριότητα. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Δεν μπορώ να πω μακαριότητα. Όχι, θα ήταν ισοπεδωτικό. Όχι, όχι. Αν έλεγα μακαριότητα, θα ήταν ισοπεδωτικό. Δεν είναι μακάρια η κυβέρνηση. Δεν είναι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι. Είναι ήσυχη, λες. Αλλά είναι μια ήσυχη κυβέρνηση. Γενικότερα το περιβάλλον, το εσωτερικό. Δεν με ενοχλεί και κανείς. Πάμε να πορευτούμε ήσυχα. Ήσυχα, δεν ξέρω αν βγαίνει με το ήσυχα το πράγμα, δεν ξέρω, ξέρουν εκείνοι. Εγώ απλώς παρατηρώ μια ησυχία γενικότερα. Άποψη. Τώρα λοιπόν που θα έπρεπε, που έχει μπροστά ένα περιβάλλον το οποίο δεν την ακουμπάει κανείς. Τίποτα απόλυτος. Τι να ακουμπήσει. Γιατί θα κάνει επανάσταση, θα κάνει κυβέρνηση. Παρακαλώ. Πιο δυνατές καταστάσεις, γιατί ξαφνικά μέσα στην ησυχία, μέσα στην ησυχία ξαφνικά πέφτει μια περίπτωση και λες «Α, πού είναι το κράτος αυτό που λέγαμε» Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Πού είναι το κράτος, ο ΑΕΟ. Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα. Αντιπερνούμε, αντιπερνούμε, αντιπερνούμε.